Συναδέλφες και συνάδελφοι, πριν λίγες μέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. 26.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πνιγεί, έχουν χάσει τη ζωή τους με κάθε τρόπο στα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και αυτός είναι ο αριθμός μόνον όσων έχουν καταγραφεί. Γιατί ούτε και αυτοί που θα θεωρηθούν αγνοούμενοι θα καταγραφούν σε αυτή την τεράστια λίστα των θυμάτων του υπερρεαλισμού. Η εργατική τάξη, τα συνδικάτα μας, πρέπει να καταδικάσουν αυτή την πολιτική με κάθε τρόπο. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπερρεαλιστών που ευθύνονται για αυτές τις εκατόδες νεκρών, αλλά και όλα τα κόμματα που ψήφισαν, στήριξαν και υλοποίησαν αυτή την αντεργατική πολιτική, αυτή την αντιμεταναστευτική πολιτική, αυτή την πολιτική που εξωθεί στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε καθημερινά με τον αγώνα μας για να τους ανατρέψουμε, για να ακυρώσουμε αυτή την πολιτική, να την ανατρέψουμε. Συνεχίζουμε. Καλόν αγώνα, καλή δύναμη.